Ο Γάλλος Λιβελογράφος που στη δεκαετία του 1840 παρομοίασε τον οίκο της Σαξονίας Κόμπουργκ με τον οίκο των Ρότσιλτ βρισκόταν πιο κοντά στην αλήθεια από όσο ήξερε. Διότι οι δύο αυτές νοτιογερμανικές δυναστίες είχαν μια σχεδόν συμβιωτική σχέση μεταξύ τους που αναγόταν στον Αραβώνα του Λεοπόλδου της Σαξονίας Κόμπουργκ με την πρικύπισσα Καρλώτα το 1816. Με επιδεξιότητα και τύχη, ο οίκο τη Σαξονία Κόμπουργκ είχε ανέλθει στην κορυφή κατά του ταραγμένου Ναπολεόντιου χρόνου και μετά από αυτού. Το ίδιο είχαν κάνει και οι Ρότσιλντ από πολύ πιο ταπεινή αφετηρία. Μεταξύ περίπου 1810 και 1836, οι πέντε γη του Μάγερ Άμσελ Ρότσιλντ βγήκαν από τα όρια του γκέτο της Φραγκφούρτης, για να κερδίσουν μια θέση νέα και απαράμιλη ισχύω στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα. Παρά τι πολυάριθμε οικονομικέ και πολιτικέ κρίσει και τι προσπάθειε των ανταγωνιστών να παραβγούν μαζί τους, εξακολούθησαν να κατέχουν αυτή τη θέση όταν πέθανε ο νεότερο από αυτού το 1868. Ακόμη και μετά από αυτό η κυριαρχία τους διαβρώθηκε με πολύ αργό ρυθμό. Το επίτευγμα αυτό φάνταζε τόσο απίθανο στα μάτια των συγκερινών τους ώστε πολλές φορές προσπάθησαν να το εξηγήσουν με μυστικιστικούς όρους. Σύμφωνα με μια αναφορά από την δεκαετία του 1830 η Ρότσιλτ όφιλα την περιουσία τους στην κατοχή ενός μυστηριώδους εβραϊκού φυλαχτού. Αυτό είχε επιτρέψει στον Νέιθαν Ρότσιλτ, τον ιδρυτή του οίκου του Λονδίνου να γίνει ο κολοσσός των χρηματαγορών της Ευρώπης. Ιστορίες λέγονταν στην ρώσικη περιφραγμένη ζώνη εγκατάστασης Εβραίων μέχρι και τη δεκαετία του 1890. Το επίτευγμα των Ρότσιλτ άφησε εποχή. Ποτέ πριν δεν είχε σημειωθεί μεγαλύτερη συγκέντρωση χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου από εκείνη που συσσόρευσε η οικογένεια Ρότσιλτ γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα. Ήδη από το 1828... Το συνδυασμένο κεφάλαιο της, το υπερέβαινε εκείνο των πιο άμεσων αντιπάλων της, των Bayring, κατά μία τάξη μεγέθους. Μία στενά οικονομική εξήγηση της επιτυχίας των Rothschild θα έδινε έμφαση στις καινοτομίε που εισήγαγαν στην διεθνή αγορά αναφορικά με το κρατικό χρέος, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους το ταχαίως συσσωρευμένο κεφάλαιό τους τους επέτρεψε να επεκταθούν στι αγορέ εμπορικών χρεογράφων, εμπορευμάτων, ράβδων, χρυσού και ασφαλίστρων. Είναι όμω σημαντικό να καταλάβει κανεί τη διακριτή δομή που προσέδωσαν στην επιχείρησή τους, η οποία ήταν μια αυστηρά διοικούμενη οικογενειακή σύμπραξη και συγχρόνω μια πολυεθνική, μια ενιαία ανώνυμη εταιρεία με συνεργαζόμενου οίκου στη Φραγκφούρτη, το Λονδίνο, τη Βιέννη, το Παρίσι και την Νάπολη. Οι Ρότσιλτ αντιστάθηκαν στις φυγόκεντρες δυνάμεις εν μέρη μέσω της ενδογαμίας. Μετά το 1824 οι Ρότσιλτ συνήθως παντρεύονταν Ρότσιλτ. Από τους 21 γάμους που είχαν να κάνουν με απογόνους του Μάγερ Άμσελ μεταξύ 1824 και 1877, τουλάχιστον 15... Ήταν γάμοι ανάμεσα σε απευθείας απογόνους του, από τους 21 λοιπόν ή 15 τουλάχιστον. Αν και η γάμοι ανάμεσα σε εξαδέλφια δεν ήταν διόλου ασυνήθιστη τον 19ο αιώνα, ιδίως στους κόλπους γερμανοεβραϊκών επιχειρηματικών δυναστιών, η περίπτωση αυτή ήταν ακραία. Ετούτη οι Ρότσιλντ ταιριάζουν μεταξύ τους με εκπληκτικό τρόπο, επισήμενε ο ποιητής Χάινριχ Χάινε, Όλος παραδόξως επιλέγουν ακόμα και γαμήλιους συντρόφους ανάμεταξύ τους και τα ανήματα των σχέσεών τους σχηματίζουν περίπλοκους κόμπους που δύσκολα θα ξεμπλέξουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Οι συνειδητές αναφορές στην βασιλική μας οικογένεια δείχνουν ότι οι ίδιοι Ρότσιλτ είχαν επίγνωση της ομοιότητάς τους με τον οίκο της Σαξονίας Κόμπουργκ.